Ελεύθεροι αφέθηκαν με απόφαση εισαγγελέα ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΘ Παναγιώτης Καλφαγιάννης και δύο ακόμη άτομα που συνελήφθησαν μετά από καταγγελία ιδιώτη για τη λειτουργία της κεραίας της ΕΡΤ Open. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Η σύλληψή τους πάνω έγινε στα Τουρκοβούνια, στην κεραία της ΕΡΤ Open, μετά από καταγγελία που είχε γίνει αρχές Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από ιδιώτη. Η καταγγελία ανέφερε ότι έπεφτε η συχνότητα της ΕΡΤ Open πάνω σε έναν ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό. Έγινε σύσταση στην ΕΡΤ Open, ωστόσο σήμερα, σύμφωνα και με τον νομικό σύμβουλο της, της ΠΟΣΠΕΡ, τον κύριο Περπατάρη, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί αυτόφορη διαδικασία. Έτσι λοιπόν συνελήφθη ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡ, Παναγιώτης Καλφαγιάννης, και άλλα δύο μέλη της Ομοσπονδίας, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφάλειας Κυψέλης, όπου παρέμειναν κρατούμενοι. Ωστόσο, πριν τελικά οδηγηθούν στον εισαγγελέα, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα πρέπει να σου πω ότι στο τμήμα ασφάλειας της Κυψέλης τους επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος μίλησε για αυταρχικές συλλήψεις και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους, ενώ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι μέχρι τώρα κανείς δεν διανοήθηκε να προβεί σε αυταρχικές κινήσεις που απειλούν με κλείσιμο μια δημοκρατική αντιμνημονιακή φωνή στα Έρτριανά, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι υπόλογη και υπεύθυνη για αυτή την ενέργεια. Πάμε. Δίνα, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έγιναν για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται, απολύτως αυταρχικά. Εδώ η κυβέρνηση είχε πει ότι θα βάλει τάξη στα μεγάλα κανάλια και τελικά αυτός που συλλαμβάνεται είναι ο Παναγιώτης ο Καλφαγιάννης. Είναι ντροπή και όνειδος αυτά τα πράγματα. Απολύτως αντιδημοκρατικά και εκδικητικά. Μετά από ό,τι έχει προσφέρει το ΕΡΤ Open και συνεχίζει να προσφέρει στην κοινωνία και στην ενημέρωση, ο εισαγγελέας με προφορική εντολή μας άφησε προσωρινά ελεύθερους μέχρι να απαγγελθούν κατηγορίες. Γιατί όπως γνωρίζετε, ούτε και εμείς γνωρίζουμε, μάλλον τώρα σας το λέμε, ότι δεν υπάρχουν κατηγορίες, υπάρχει μεγάλη ασάφεια